Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έδεσε σήμερα το πρωί το υποκυπριακή σημαία κρουαζιερόπλοιο Σαλαμής Φιλοξένεια. Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 606 επιβάτες και 228 άτομα πλήρωμα. Οι επιβάτες του είναι τουρίστες κυρίως από την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Αυστραλία. Το Σαλαμής Φιλοξένεια ήρθε από τη Σκιάθο και θα παραμείνει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για 16 ώρες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, οι επιβάτες του είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη. Το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλέψει στις 12 τα μεσάνυχτα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό Τυχείο, ενώ το εξαήμερο ταξίδι του ολοκληρώνεται την 5η-5η Ιουλίου, οπότε και θα καταπλέψει στο λιμάνι της Λεμεσού.